Ωρα σκάσεις μπαζάρκα, να μπαζαρκάνα, εγώ είμαι σύντησο, αμπαλαμά. Έρχομαι κάθε βράδυ, μέσα στο σπίτι σου. Στο πουσανάκι μου, αμαλαμάν, γιατί μ' αρχόντο πουλα, αρχόντο πουλα, πάρει το σάκι Yeah.
άμεσα η τρίτη σημαντική κτήση της γαλινοτάτης Βενετικής Δημοκρατίας μετά την Κρήτη και την Κύπρο, ήταν διαχωριστική γραμμή και σημείο επαφής ανάμεσα στο χριστιανισμό και τον μουσουλμανικό κόσμο. Αυτή η ιδιομορφία συντέλεσε ώστε να δημιουργηθεί στα Επτάνησα μια κοινωνία πολύ πιο ρευστή, όπου η κίνηση και η αλληλόδραση ανάμεσα στις δύο πραγματικότητες, τη Βενετική και την Οθωμανική, ήταν αδιάπτυτες και καθοριστικές. Μετά την κατάλυση της Βενετικής Δημοκρατίας, η Υψηλή Πύλη αναγνώρισε την πολιτεία των 7 Ενωμένων Νησιών την 1η Νοεμβρίου του 1800. Τα Επτάνησα, η μόνη γεωγραφική ζώνη του νέου ελληνισμού που δεν εντάχθηκε στην Οθωμανική επικράτεια, ως πρώιμη ιστορική έκφραση του κράτους-έθνους, αποτέλεσε πρόδρομο της ελληνικής ανεξαρτησίας, λειτουργώντας ως ιδεολογικό πρότυπο.
ανεξαρτησία της Μακεδονίας είχε αρχίσει συγχρόνως με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι εξεγέρσεις όμως του Εμμανουήλ Παπά στη Χαλκιδική και εκείνη της Νάουσας με το Ζαφυράκι Θεοδοσίου του 1822 είχαν καταπνιγεί από τους Τούρκους. Στου Μαύρου Νιού Ταλόνι, στην Ιερισσόθα σας ταξιδέψουμε, τρίτη μέρα του Πάσχα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Εμμανουήλ Παπάς έφτασε στη Ρετίνα. Βρήκε αντίσταση λόγω υπεροπλίας των Τούρκων και γύρισε στο Άγιο Όρος. Τα γυναικόπαιδα πήγαν στην Ιερά Μονή Ζωγράφου. Άρχισαν οι διαβουλεύσεις για να επιστραφούν τα γυναικόπαιδα με την υπόσχεση ότι δεν θα βλάψουν κανέναν. Με αυτήν την υπόσχεση γύρισαν πίσω. Οι Τούρκοι τους συγκέντρωσαν στο Μαύρο Αλόνι και τους υποχρέωσαν να περάσουν κάτω από δύο υψωμένα γιαταγάνια ως ένδειξη υποταγής. Η παράδοση λέει ότι ένα παιδί ονόματι Γιάννης ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα ότι δεν προσκυνάμε και άρχισε η σφαγή των 400 ιερισιωτών. Να δυο ψηλές, να δυο λιγνές, να δυο την κόρη που αγαπώ, το ποιος κρατεί το χέρι της, το ποιος τον αραβόνα της. Ένας οχτρός μου γείτονας ας το κρατεί και ας χαίρεται, ως την απάνω Κυριακή, ώσπου να αραβωνιάσουμε. Η κόρη που αγαπά ο Ιερισιώτης είναι η πεντάμορφη Ελευθερία, της οποίας το χέρι κρατεί ο Τούρκος εχθρός γείτονας δια της βίας. Ελπίζει ο Ιερισιώτης ότι το επόμενο Πάσχα θα διωχθεί ο μισητός αντίπαλος και έτσι θα ενωθεί και επίσημα με την πολυπόθητη Ελευθερία. Oh.
Ελλάδα σήμερα να ρίξει στο νησάνι. Η Περιστέρα είχε σειρά να ρίξει στο νησάνι. Η Τσούπρα από τη βία της και από τον πολύ σεβδά της τη σκόπη το χρυσό κουμπί και φάνει το βυζί της. Και ένας τον άλλον έλεγε και ένας τον άλλον λέγει «Παιδιά, τούτωνε το μάλαμα, τούτωνε το ασύνι». Μα ένα μικρό κλεφτόπουλο, μικρό διαβολισμένο «Δεν είναι παιδιά μου το μάλαμα, μα μήτε και τα σύνη». Μονή της κόρης το βυζί, της νιάς της Περιστέρας, σιατιστινής κοπέλας. Οι εφημερίδες μιλούσαν με θαυμαστό τρόπο για ένα κορίτσι, το οποίο ντυμένο σαν παλικάρι πολεμούσε σε ένα αντάρτικο σώμα, δείχνοντας την ανδρεία και την ευτολμία της. Η Περιστέρα Κράκα, η Παλάση, η εκπληκτική αυτή Μακεδόνισσα χαρακτηρίστηκε από τη γαλλική εφημερίδα Le Papillon ως η Ζαντάκ του 19ου αιώνα. Λέγονται και πολλά θρυλούνται για τη δράση της σαν άντρας, αφού σε ηλικία 18 ετών γίνεται καπετάνισσα με το όνομα Καπετάν Σπανοβαγγέλης. Όμως δεν ήταν η μοναδική. Πολλοί οι αγωνιστές, παρά τη φοβέρα των Τούρκων και των Βουλγάρων, αλλά και πολλοί και όσοι βοηθούσαν στον αγώνα, χωρίς να χάσουν την πίστη τους ως χριστιανοί και την ελληνική εθνική τους συνείδηση, όπως περίτρανα αποκαλύπτεται και στην ιστορία της Παναγιώτας. Για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και η νικηφόρα έκβασή του ήταν αποτέλεσμα των αστήρευτων ηθικών δυνάμεων του έθνους. Οι πρωταγωνιστές του προέρχονταν από ολόκληρο τον ελληνισμό. Ο Παύλος Μελάς υπήρξε ενθουσιώδης πρωταγωνιστής της μακεδονικής άμυνας. Ο θάνατός του στο χωριό Σιάτιστα της Καστοριάς
αποτέλεσε το σύμβολο του αγώνα και το αίμα του θέρμανε την αλληλεγγύη μεταξύ των ελεύθερων και υπόδουλων Ελλήνων. Thank you.
Αγίου Στεφάνου, 3 Μαΐου 1878, που σηματοδότησε τη λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, εξυπηρετούσε τα βουλγαρικά επεκτατικά όνειρα και θυσίαζε τους ελληνικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας, της Θράκης, μέχρι και τη Χαλκιδική στους Βούλγαρους. Για να μην αυξηθεί η υπέρμετρος επιρροή της Ρωσίας στα Βαλκάνια, η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου αναθεωρείται με αυτή του Βερολίνου, 13 Ιουλίου 1878. Με απόφαση των μεγάλων δυνάμεων Αγγλίας, Προυσίας, Αυστρίας, δημιουργείται η ανεξάρτητη βουλγαρική ηγεμονία πέρα από τον Έμο. Η Ανατολική Ρωμυλία, Βόρειο Στράκη, μεταξύ Έμου, Μαύρης Θάλασσας και Ροδόπης, υπό την κατοχή των ρωσικών στρατευμάτων, αποκτά αυτονομία με χριστιανό γενικό διοικητή, διορισμένο από τον Σουλτάνο, και με βουλγάρους υπαλλήλους στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι Βούλγαροι, υποστηριζόμενοι από τους Ρώσους, εκτοπίζουν τους Έλληνες και πραξικοπηματικά προσαρτούν στις 6 Σεπτεμβρίου του 1885 την Ανατολική Ρωμυλία στη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι συμπεριφέρονται στον Ελληνισμό με ομότητα, καταστροφές, δημεύσεις, φυλακίσεις και διωγμούς. Η Φιλιππούπολη, που ήταν η ακρόπολη και πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού της Βορείου Θράκης, δεινοπαθεί. Έτσι κατακτάται η Ανατολική Ρωμυλία από τους Βουλγάρους. Η Δυτική Θράκη, μετά τη συνθήκη του Νιεγή, 27 Νοεμβρίου 1919, απελευθερώνεται τελικά την 14η Μαΐου 1920 από την στρατιά Θράκης, έπειτα από 5,5 αιώνες μαύρης σκλαβιάς, και επιστρέφει στη Μάνα Ελλάδα. Τα ελληνικά στρατεύματα προχωρούν προς την Ανατολική Θράκη. Απελευθερώνεται η περιοχή έως την Τσατάλζα. Στις 29 Ιουλίου 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, με την οποία η Δυτική και Ανατολική Θράκη προσαρτώνται στην Ελλάδα. Αναγνωρίζονται και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας για την περιοχή της Σμύρνης. Με τη Συνθήκη αυτή η Ελλάδα επεκτείνεται μεταξύ των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Όμως η μικρασιατική καταστροφή του 1922 που ακολούθησε δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο την απώλεια της Σμύρνης και των παραλίων της Ιωνίας, αλλά και την απώλεια της Ανατολικής μας Θράκης. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1922 υπογράφεται το πρωτόκολλο ανακοχής στα Μουδανιά της Ανατολικής Θράκης. Η ανακοχή των Μουδανιών με την παράδοση της Ανατολικής Θράκης γράφει τον τραγικό επίλογο της νεότερης ελληνικής ιστορίας της. Η ομηρική μεγάλη θρακική γη συνεχώς ανά τους αιώνες συρρυκνούται για να βρεθεί η ενιαία γεωγραφική Θράκη τριχοτομημένη τον 20ο αιώνα. Ακολούθησε η Συνθήκη της Λοζάνης και η Σύμβαση περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, που υπεγράφει στις 30 Ιανουαρίου 1923 με εξαίρεση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, Ήμβρου και Τενέδου και αντιστοίχως των Μουσουλμάνων της Θράκης. Ο Άγγλος πολιτικός Lloyd George, αναφερόμενος στη Συνθήκη της Λοζάνης, είπε «Γράφθηκε η αισχρότερη σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας». Χαρακτήρισε την απόφαση της εκδιώξεως του ελληνικού στοιχείου από την Ανατολική Θράκη, Μικρά Ασία και Πόντο ως κάκιστη και αισχρή λύση, για την οποία ο κόσμος θα υποστεί βαριά ποινή κατά τα προσεχή 100 χρόνια. Και ο πόνος μας γίνεται τραγούδι και κρατάει τις μνήμες ζωντανές και αναλύοντες μέσα στο χρόνο. Thank you.
Και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι.
Αυτός είναι ο κόσμος του Λυκείου των Ελληνίδων. Αυτή είναι η ποιότητα που λέγαμε, κυρία Δήμαρχε. Σήμερα το Λύκειο των Ελληνίδων μας ταξίδεψε στην ιστορία. Περίπου από ό,τι βλέπετε είναι 100 χορευτές. Από 5 χρονών μέχρι όσο αντέχει ο καθένας. Θα ήθελα να πω ότι τα κείμενα είναι και η αφηγήτρια, φυσικά είναι η καθηγήτρια φυσικής αγωγής, η Μέρη Σημεωνίδου. Που είναι και δασκάλα των περιφερειακών τμήματων του Λυκείου των Ελληνίδων στο Πολύκαστρο. Να έρθουν τώρα λίγο οι δασκάλες μας. Πρώτα να έρθει η Χριστίνα Υπέγιου. Είναι η δασκάλα της μουσικοκινητικής αγωγής από 5 μέχρι 7 ετών. Η δασκάλα των τμήματων που είναι από 7 μέχρι 9 χρονών, η Αθηνά η Σταυρούλη. Που σας είπα ότι είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και είναι στα τμήματα του Πολυκάστρου. Η δασκάλα, η οποία είναι 30 χρόνια μαζί μας, η Ανατολή Γιαρετίδου.